Καταρχήν και τα δύο κορίτσια νομίζω ότι είναι εκνευρισμένα για κάποιο λόγο. Επειδή είδα όλο το απόσπασμα, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό ο καυγά, κάνουν μια μεγάλη συζήτηση. Πολιτική κουβέντα. Η οποία είναι 5 λεπτά. Και η Έλενα Παπαβασιλείου έχει μια συγκεκριμένη άποψη για τη συνέντευξη Ρακλή Μακρύ. Και τα άλλα κορίτσια, στην οποία συμφωνεί λίγο η Σοφία Βαγκατζάκη, και τα άλλα κορίτσια είναι εκ διαμέτρου αντίθετε με αυτή την άποψη. Και υπάρχει ένταση σε όλη την κουβέντα. Σε όλη την κουβέντα. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένταση από το πρωί που λένε καλημέρα στο μακιγιά. Κοίτα. Και κορυφώνονται όταν κάτσουν στο πλατό. Τα συγκεκριμένα κορίτσια, άμα τις δεις ξεχωριστά, δεν είναι ανταγωνιστικά. Εντάξει, με τη Δέσποινα όλες έχω μαζί κάνει, είναι το πρόβλημα. Έχω κάνει και πιο πολύ παρέα και ένα πολύ γλυκό παιδί που δεν είναι ανταγωνιστικό. Επίσης, με ποιον και την Έλενα, εντάξει, την ξέρω, δεν την ξέρω τόσο καλά. Κοινωνικά έχουμε καθίσει μαζί σε παρέα. Μπορεί να μην είσαι ανταγωνιστικό άνθρωπο. Είναι χαμηλών τόνων. Να μην ταιριάζει με συγκεκριμένα. Όχι, και να στο βγάλει ο άλλο απέναντί σου αυτό. Επίσης, με ποιον είναι αυτό. Δηλαδή, σου συμβαίνει, σου πάει κοντά μία, δύο, τρει, πέντε, τον βλέπει, προσπαθεί να σε καπακώσει. Αυτό, και στο τέλος σου βγαίνει και σαν άντα από εκεί κοριτσάκι. Κατάλαβες. Πάντως στο χαοτική παιδιά υπάρχουν δύο τεινά. Ή δεν το αντιλήφθηκε ότι δεν είναι κάτι τόσο προσβλητικό. Ας που δεν ακούστηκε και τόσο πολύ. Ή υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή τώρα λέω εγώ ένα σενάριο ως Spielberg. Μπορεί σε έναν κατηδίαν καυγά ή μια συζήτηση τετατέ, ενδεχομένως και με κάποιον επικεφαλής, ναι, να της είπε ότι Έλενα μου στην εκπομπή δεν πρέπει να είσαι χαοτική. Και να είναι κάτι που ενδεχομένως ακούστηκε εγώ και ξέρω στον αέρα ότι όταν υπάρχει και καλό κλίμα στις ομάδες, ό,τι και να πεις και ό,τι και να υποθεί, το παίρνεις χαλαρά, το παίρνεις όμορφα, κάνεις χιούμορ και το προσπερνάς. Είναι άσχημο να λες έναν άνθρωπο να το χτυπά. Επίσης, εμένα πιο άσχημο μου ακούστηκε εσύ που έχεις μαλώσει με όλη τη showbiz, να χτυπάς. Ποιο άλλο σε καλή κοπέλα. Ίσως δεν είναι αυτό ναι, με Στικούδη, Στικούδη που ξεκατηνιάστηκε μόνη της στο συγκεκριμένο. Δεν έκανε κάτι καμπούρι όμως όσον αφορά τη Δεν προκάλεσε, θα συμφωνήσω. Επειδή θεωρώ. Η Ελένη Παπαβασιλείου είναι κολλητή με τη Στικούδη. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι και τα τέσσερα κορίτσια και ειδικά τα δύο που έτσι πρωταγωνίστηκαν στον καυγά είναι χαμηλών τόνων και δεν, σου λέω και ειδικά με τη Δέσποινα που έχω και μια πιο φιλική σχέση και δεν είναι ανταγωνιστικές. Είχα την αίσθηση αυτή ότι είναι ένα πολύ γλυκιά και από... Εντάξει, παιδιά, η άνθρωπη... Έλα, μωρά, δηλαδή, δεν είναι γλυκιά, δεν πρέπει να γιάστροφάνει. Ή τη ζελομηχανή. Όταν είσαι σε μια εκπομπή και προσπαθείς να βρεις και το χώρο σου και επειδή ακριβώς η ρόλη ίσως δεν είναι και διακριτή και όπως είπες είναι τέσσερις γυναίκες στα ίσα, αυτό σου δημιουργεί και έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό ώστε να κατοχυρώσεις το δικό σου το κομμάτι στον αέρα. Έχεις δίκιο σε αυτά που λέγεται. Στα προηγούμενα λεπτά προσπαθούσε να μιλήσει η Δέσποινα και δεν της δίνανε το λόγο. Και έλεγε, δεν είναι δυνατόν, δεν με αφήνουν να μιλήσω. Μα ακούτε και έκανε αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση. Οπότε υπήρχε έτσι. Τόσο λέω ότι προφανώς όταν νιώθεις ότι δεν έχεις το χώρο που σου αναλογεί και προσπαθείς λίγο να κατοχυρώσεις το κομμάτι σου, αυτό δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Πώς τη λέγανε εκείνη την κοπέλα στο Voice με τον ήχη τόσο που είχε βγει. Α, μια τζεσλέγκο. Αυτή, να την πάρουν ένα τηλέφωνο, να προμηθευτούν αυτό τον ήχη το τόσο, να κάθονται στο καναπέ. Όπως και πάλι είναι τέσσερα νέα και φρέσκα κορίτσια που κάνουν την προσπάθειά τους και αυτή είναι μια κακιά στιγμή και δεν είναι κακιά. Αντί να μισό λεπτό, τα κουφάνια εδώ μέσα.